Γεια σας στους φίλους του καναλιού, καλό φθινόπωρο να ευχηθώ καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη στο τελευταίο διάστημα που έχουν μπει πάρα πολλοί συνδρομητές το τελευταίο καιρό από κάποια έτσι βιντεάκια τύπου Γιάννη και τα λοιπά με τα giveaways, τα concert hunting rooms και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Να ξέρετε ότι έρχονται τώρα πολλά επεισόδια, έχω γυρίσει, ξεκουράστηκα, έρχομαι με γεμάτες μπαταρίες και σύντομα θα βγουν κάτι φοβερά επεισόδια, κάτι αφιερώματα Sonic που έχω ήδη ανακοινώσει, τρεις συλλέκτες για Console Hunting Room Tour, θα γίνει λίγο χαμούλης και πολλές άλλες εκπλήξεις, γιατί ξεκινάει καλά η διάθεση από τη νέα φάση αυτή, σαν νέα σεζόν να το πούμε. Σήμερα λοιπόν εδώ, τι σας έχω παιδιά, σας έχω παρουσίαση το Custom Made Game Boy Zero. Αυτό εδώ από την εταιρεία 8Pins. Ήδη αρκετοί από εσάς το έχετε δει σε πρόμο που έκανα στη σελίδα, στο Instagram, στο Facebook κτλ. Και επίσης πολλοί το είδατε και χτες στη συνάντηση που έκανε ο Πάνος Ρετρόπολης που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη Αθήνα για τους fans και είχα τη χαρά να παρευρεθώ και εγώ εκεί μαζί του. Και ο Παναγιώτης μου ζήτησε να φέρω μαζί αυτό το μηχάνημα, να το δει από κοντά και ο ίδιος και οι άλλοι φίλοι εκεί στο παρεάκι. Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτό εδώ. Πριν πω βασικά τι είναι αυτό, θα πω ότι το φτιάχνει μια μικρή επιχείρηση 8Pins. Όσους με παρακολουθείτε θα έχετε δει ήδη ότι από την 8Pins έχω αγοράσει την καμπίνα μου την Arcade που την έχω παρουσιάσει σε παλιότερο επεισόδιο, όπως επίσης και RetroPie μέσα σε NES 3D printed κουτάκι. Είναι μια επιχείρηση η οποία, να ξέρετε, αναλαμβάνει να σας φτιάξει παλιές ή καινούργιες κονσόλες που έχουν χαλάσει. Μπορεί να σας μοντάρει κονσόλες, δηλαδή Mega Drive να σας κάνει Region Unlock, Overclocking, σε Master System να σας κάνει AV Mod, γενικά ό,τι πάει ο νους σας, να σας φτιάξει PS2 προβληματικά, PS1, PS3, 360, Game Gear, αλλαγές πυκνωτών, πολύ οικονομικά γενικά. Και το παιδί που έχει αυτή την επιχείρηση γενικά το ψάχνει, το κυνηγάει, του αρέσει να πειραματίζεται και αυτό είναι τώρα το τελευταίο του παιδί, να το πω έτσι. Αυτό είναι το πρώτο που φτιάχτηκε. Πήρε αρκετό καιρό η υλοποίησή του, γιατί είναι και το πρώτο. Πήρε περίπου 2 μήνες στον ελεύθερο χρόνο του φίλου για να ετοιμαστεί. Και να ξέρετε επίσης ότι ετοιμάζεται και Game Gear με RetroPie, όπως επίσης και μια πιο challenging έκδοση του Game Boy Pocket που είναι πιο μικρό με πιο λίγους χώρους για να μπορέσει να κάνει αυτό που έκανε και εδώ. Θα τα δείτε όλα αυτά μελλοντικά γιατί ετοιμάζονται και θα είναι πολύ ενδιαφέροντα για να τα χαζέψετε. Ας πούμε τώρα τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ έχω το παλιό. Θα μου πείτε τι βλέπουμε εδώ. Αυτό που θα δείτε με τη μία είναι τα 4 κουμπιά που όλοι εκεί σκαλώνουν στην αρχή και μετά η μεγαλύτερη οθόνη, η οποία είναι 3,5 ιντσών από 2,5 ιντσών που είναι η παλιά, η Dot Matrix. Αυτή είναι Full LCD οθόνη, έγχρωμη. Λοιπόν, εδώ ο φίλος τι έχει κάνει. Πήρε ένα cell Game Boy, όχι official, κινέζικο, replacement cell. Βέβαια, εννοείται μπορεί να γίνει και σε αυτό, αρκεί κάποιος να έχει ένα χαλασμένο Game Boy, ξέρω εγώ. Και το έκδισε όλο, strip down, φύγανε όλες οι πλακέτες σχετικές του Game Boy, δηλαδή μόνο το κέλυφος πρακτικά υπάρχει και μέσα έχει μπει ένα, το PI, το Zero. Λοιπόν, το RetroPie που λέμε, αυτό είναι ένα mini PC γενικά. Τα έχω ήδη πει και στα περασμένα 2 επεισόδια με τη καμπίνα και το NES γενικά, τι μπορεί να γίνει με το RetroPie σαν μηχάνημα, ποια είναι τα ωφέλη του, ο μικρός του όγκος και οι πολλές έτσι υλοποιήσεις που μπορεί να έχει, γι' αυτό είναι πάρα πολύ επιτυχημένο σαν προϊόν. Το συγκεκριμένο λοιπόν φοράει το RetroPie το Zero, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και πιο οικονομικό και πιο αδύναμο όμως συγκριτικά με το 1, το 2 και το 3 που είναι πιο δυνατές εκδόσεις. Επίσης λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ. Έχουν τριλαριστεί τρύπες για να μπουν 4 κουμπιά για να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη σε παιχνίδια με 4 πλευρά, ας πούμε όπως Super Nintendo ή ξέρω εγώ Mega Drive, ας πούμε σε πολλά που θέλει 3 κουμπιά. Και παρόλα μαζί με αυτά
έχουν γίνει και κάποιες άλλες μόντες, ακριβώς όμως στα ίδια σημεία του παλιού, για να κρατηθεί και ο πρωτότυπος χαρακτήρας. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ υπάρχει το USB port. Από κάτω το volume έχει μείνει όπως έχει. Από την άλλη μεριά, ας πούμε, δεν υπάρχει το contrast, υπάρχει υποδοχή για τη microSD. Θα τα δούμε από κοντά, βέβαια. Εδώ υπάρχει και το port για το charging. Λοιπόν, τι άλλο να πω τώρα εδώ. Αυτό είναι 3D printed, δεν μπορεί να μπει η κασέτα μέσα. Είναι κλειστό εδώ το κέλυφος, γιατί πρακτικά δεν χρησιμοποιείται κασέτα. Είναι μια κατασκευή η οποία είναι υπό παραγγελία για όσο ενδιαφέρονται. Γιατί με έχει ρωτήσει ήδη πάρα πολλοί κόσμος πόσο κοστίζει και αν υπάρχει κάποιο έτοιμο. Όχι, δεν υπάρχει έτοιμο. Αυτό είναι το πρώτο που έγινε. Έχει περάσει αρκετό καιρό beta testing και από το παιδί και από εμένα. Και είναι άψογο, είναι bulletproof, δεν παθαίνει τίποτα, δεν κολλάει, δεν χαλάει, δεν. Και να πω τώρα κάποια πραγματάκια σχετικά με το τι γίνεται με αυτό το μηχάνημα. Λοιπόν, αν κάποιος, παιδιά, το θέλει, όπως είπα, είναι με παραγγελία. Ο χρόνος περίπου κατασκευής και να έρθουν τα πράγματα από το εξωτερικό είναι ένας μήνας. Τι γίνεται, RetroPie και κάρτα μνήμης SD μπορεί να βρεθεί εγχώρια σαφώς. Όμως όλα τα άλλα πράγματα, κάποιες οθόνες, κουμπιά, ιστορίες, γενικά κάτι άλλα πραγματάκια, όλα έρχονται από την Κίνα. Οπότε γι' αυτό υπάρχει ένας χρόνος αναμονής για να έρθουν από το εξωτερικό αυτά τα πράγματα πιο οικονομικά από ό,τι να αγοραζόταν εδώ. Η μπαταρία η συγκεκριμένη είναι 1500 mAh, θα το δούμε σε λίγο από κοντά που θα γυρίσει σε άλλο πλάνο. Η μπαταρία αυτή κράτησε περίπου 4 ώρες. Μην ξεχνάτε ότι είναι ουσιαστικά ένα mini PC μέσα, το οποίο είναι ενεργοβόρο, υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες, άρα οι 4 ώρες είναι decent για μια τέτοια κατασκευή. Σαφώς εννοείται ότι μπορεί να μπει και μεγαλύτερη μπαταρία μέσα, μέχρι και 3000 mAh, η οποία μπορεί να κρατήσει και μέχρι περίπου 8 ώρες. Βέβαια, είναι αναλόγως και τα παιχνίδια. Αλλιώς θα τραβήξει ένα 8-bit παιχνίδι στο emulation, αλλιώς θα τραβήξει ένα παιχνίδι PlayStation, ξέρω εγώ, ROM κτλ. Που απαιτεί παραπάνω επεξεργαστική λειτουργία από το RetroPie. Από εκεί και έπειτα, τι άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κουμπιά για την οθόνη, ρυθμιζόμενα, που θα τα δούμε και αυτά πάλι σε λίγο από κοντά. Μπορεί επίσης για έξτρα κόστος, εδώ το D-pad, το κλασικό, να μην υπάρξει και να μπει αναλογικό pad, όπως έχουν παιδιά τα PSP, το οποίο θα ήταν μεγάλη καφρίλα εμφανισιακά, θα ήταν ίσως πολύ λειτουργικό. Επίσης μπορούν να μπουν με ενημέρωση ο φίλος 6 κουμπιά εδώ για παραπάνω χρήση σε κάποια παιχνίδια που απαιτούν περισσότερα κουμπιά, και αυτό όμως είναι για έξτρα κόστος. Επίσης από το PI0 μπορεί να μπει και PI3 που είναι πολύ δυνατό, αλλά να έχετε υπόψη ότι αυτά ανεβάζουν το κόστος. Όπως επίσης μπορεί να μπει και καλύτερη οθόνη και μεγαλύτερη μπαταρία, όπως είπαμε. Αυτό όμως, το πρωτότυπο που φτιάχτηκε, είναι το best value for money, δηλαδή για αυτά προσφέρει, είναι το καλύτερο setup. Αυτό λοιπόν, για όσους με ρωτάτε, η τιμή του είναι στα 150 ευρώ. Σκεφτείτε επίσης ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο από μια εταιρεία στην Αμερική που φτιάχνει κάτι ανάλογο, το οποίο έχει περίπου 80-90 ευρώ, αλλά από Αμερική με τελωνία και μεταφορικά ξεπερνάει κατά πολύ και τα 150 ευρώ θεωρητικά. Η εταιρεία Edpins παρέχει 6 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και επίσης, αν τυχόν πάθει κάτι, μπορεί με πάρα πολύ λίγα χρήματα, ας πούμε, να επιδιορθώσει και να επισκευάσει το οτιδήποτε. Μέσα λοιπόν, σαν emulation πρόγραμμα, υπάρχει το RetroPie, το οποίο είναι έτοιμο image και έχουν περαστεί μέσα κάποια παιχνίδια, όπως ήταν το image από το Arcade Punks. Συνήθως, εδώ τώρα που έχω δει εγώ, υπάρχουν balanced κατηγορία παιχνιδιών. Υπάρχουν λίγα, όχι λίγα πολλά, αρκετά από όλα τα μηχανήματα, που εσείς βέβαια μετά με το USB port, αν το πάρει κάποιος, μπορεί να παρέμβει στο RetroPie και στο library να βγάλει παιχνίδια, να βάλει δικά του παιχνίδια κτλ. Κάτι που ξέχασα επίσης είναι ότι για έξτρα κόστος επίσης μπορεί να μπει και Wi-Fi board επάνω για να περαστούν και τα ROMs κατευθείαν με Wi-Fi, να γίνουν updates στο emulation.
Γενικά σκεφτείτε τώρα το Game Boy, έχνομο με Wi-Fi να κατεβάζει ό,τι η ROM σε τραβάει ψυχή σας. Εντάξει, είναι πολύ φοβερό και θα είδατε κιόλας ότι εγώ σαν ιερός στην ομάδα, ας πούμε, είχα αποστάρει να παίζω Sonic 3 εδώ και όλοι είχαν σκαλώσει. Εντάξει, αυτό έχει το φαν του, ποτέ δεν περίμενα μικρός ότι κάποτε θα παίξω στο Game Boy έγχρωμο με τα γενέστερα παιχνίδια. Το βάρος τώρα εδώ είναι αρκετά πιο ελαφρύ από το official Game Boy, γιατί είναι πιο ελαφρύ σαν κατασκευή. Και σκεφτείτε τώρα, αυτό το Game Boy μου εδώ είναι χωρίς μπαταρίες και είναι πιο βαρύ από αυτό που είναι όλο γεμάτο και έχει και ένα decoy 3D printed cartridge μέσα. Δηλαδή είναι πολύ ελαφριά κατασκευή και παρότι έχει περισσότερα πράγματα επάνω, είναι πολύ ξεκούραστο, παιδιά, στο χέρι. Δηλαδή η αίσθηση είναι φοβερή, είναι αρκετά ελαφρύ. Η οθόνη δεν το συζητάμε, είναι αρκετά μεγάλη. Μπορείτε να παίξετε το βράδυ απίστευτα στο κρεβάτι σας. Εγώ δηλαδή δεν το αφήνω από τα χέρια μου το βράδυ. Θέλω ας πούμε, να κοιμηθώ να πάω για δουλειά το πρωί και δεν μπορώ να το κλείσω. Γενικά είναι ένα φοβερό μηχανηματάκι. Αξίζει πάρα πολύ τα λεφτά του. Δεν είναι σαφώς κάτι το οποίο θα το πάρει ο καθένας. Αυτό θα απευθυνθεί ας πούμε σε κάποιους γνώστες, νοσταλγούς κτλ. Που γουστάρουν πάρα πολύ τα emulation. Και είναι ένα μηχάνημα που συνδυάζει δηλαδή το PSP με τα emulation σε ένα πιο νοσταλγικό cell που μπορεί να κάποιος να το έχει μαζί του και να σκαλώσει κόσμο τριγύρω. Και όπως είπαμε λοιπόν, μπορεί να δεχτεί upgrades, να γίνει ακόμα πιο καλό, αλλά ανεβαίνει το κόστος μετά, έτσι. Αυτό όπως είπαμε λοιπόν για να κλείσουμε, είναι η πιο βολική του έκδοση που κοστίζει 150 ευρώ. Θέλω να σημειώσω, γιατί η ελληνική αγορά είναι λίγο περίεργη και οφείλω να το πω αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ας πούμε τιμής παζαριών, παιδιά, σε αυτό εδώ. Ο άνθρωπος ρίχνει πάρα πολλές ώρες δουλειάς εδώ, είναι πολύ λεπτοδουλειά μέσα, απίστευτες κολλήσεις, πολύ ψάξιμο, τρυπήματα ακριβίας, ιστορίες, δηλαδή έχει δουλειά και δεν μπορεί να παζαρευτεί η δουλειά. Οπότε δεν θα σας συμβούλευα αν κάποιος ενδιαφέρει να του πει φίλε 100 ευρώ, στο παίρνω τώρα. Όχι, sorry, μην το κάνετε καν. Πρέπει να καταλάβετε δηλαδή τι είναι αυτό ας πούμε και ότι κάθε πράγμα έχει τη τιμή του. Λοιπόν, μην πάω γρήγορο άλλο, πάμε να προχωρήσουμε λίγο από κοντά, να το δείτε τώρα, να πάθετε την πλάκα σας και να γουστάρετε. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Πριν ξεκινήσω, να διορθώσω ένα μεγάλο λάθος που έκανα πριν από τη... έτσι, από απροσεξία. Η συσκευή μέσα δεν λέγεται RetroPie. Η RetroPie λέγεται το emulator. Η συσκευή, παιδιά, είναι το Raspberry. Εντάξει, το Raspberry Zero. Μπερδεύτηκα και το έλεγα RetroPie Zero. Είναι, όπως λέμε, το Raspberry 1, το 2, το 3 που έχουν βγει. Και αυτό είναι το Zero, το πιο οικονομικό, το πιο budget. Οπότε, να το βγάλουμε αυτό για να μην κάνω μετά τρελό editing στο πρώτο μέρος που το έλεγα Raspberry Zero κτλ. RetroPie. Κάτι το οποίο δεν ανέλησα πριν είναι επίσης οι 8 pins λόγω του 3D printer που έχει. Έχει φτιάξει αυτήν την ωραία βασούλα εδώ που βλέπετε για να στέκεται, η οποία είναι στα 3 ευρώ για όποιον ενδιαφέρει, δηλαδή και κανονικό Game Boy να έχει. Μια όμορφη βασούλα με 3 ευρώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε πιο κοντά έτσι πριν το ανοίξω, συγκριτικά με το άλλο. Βλέπετε τη μεγάλη, τη χαοτική διαφορά, όπως είπαμε, 3,5 ιντσών LCD οθόνη έγχρωμη με backlight φωτισμό από την παλιά 2,5 ιντσών dot matrix πρασινό μαύρη που λέγαμε. Επίσης κάτι που δεν είπα πριν είναι ότι ο ήχος είναι στερεοφωνικός, υπάρχει εδώ διπλό μεγαλύτερο χειρότερο speaker από ότι αυτό. Εχθές ειδικά τα παιδιά στη συνάντηση στο Superfly με τον Ρετρόπολης είδαν ότι ο ήχος δεν συγκρίνεται, είναι απίστευτος και πάρα πολύ δυνατός και με επιλογές και ψευδό surround και 3D κτλ. Που μπορεί να μας παρέχει το RetroPie. Επίσης, πάμε λίγο να δούμε τώρα στα πλάγια. Λοιπόν, παλιά εδώ θυμάστε ήταν το contrast και το AC DC supply για το τροφοδοτικό. Στο Game Boy Zero υπάρχει εδώ τρύπα για να μπει mini USB για να γίνει το charging.
Και εδώ είναι η microSD καρτούλα. Έτσι, η οποία είναι 32 GB και είναι μαζί στη τιμή. Είναι δώρο δηλαδή και είναι εκεί περασμένο όλο το image και σεταρισμένο. Κανονικά δουλεύουν επίσης τα headphone jacks. Αυτό το στραβοκούμπωσα. Λοιπόν, κανονικά είναι αλλαγμένο βέβαια, είναι πιο ισχυρό, είναι νέα πλακέτα για να βάλετε τα ακουστικά σας και να έχετε και εκεί τον στέρεό σας ήχο. Λοιπόν, εδώ αυτό δεν βγαίνει κασέτα, είναι μια 3D printed κασέτα για να πλάγια να κλείνει το σημείο αυτό. Στο charging να σημειώσω, έχει βάλει οι 8 pins μέσα ένα LED λαμπάκι το οποίο όταν ενώσετε το τροφοδοτικό αυτό αναβοσβήνει που σημαίνει ότι φορτίζει και όταν σταματήσει πάει να πει ότι φόρτισε. Περίπου χρόνος φόρτισης είναι 2 ώρες και η αυτονομία το είπαμε είναι περίπου 4 ώρες και μπορεί να πάρει και με διπλάσια μπαταρία χωρητικότητα να πάει και μέχρι 7-8 ώρες. Εδώ υπάρχουν άλλα κουμπάκια τα οποία μπορούν να δουλέψουν αναλόγως τι θέλετε για να είναι save state, load state στα emulator, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Από την άλλη μεριά, εδώ θυμάστε στο παλιό Game Boy εδώ έμπαινε το link cable για να παίξετε διπλό, εδώ η 8 pins έχει βάλει το USB port την υποδοχή για να περαστούν τα πραγματάκια μέσα και το volume έχει αλλάξει, βέβαια λόγω άλλης πλακέτας και εδώ δουλεύει ανάποδα από το παλιό, δηλαδή εδώ δυνάμωνε πάνω, εδώ δυναμώνει κάτω, είναι το αντίθετο. Είπαμε ότι είναι αρκετά πιο ελαφρύ και λίγο εδώ να δούμε το παλιό το Game Boy πως ήτανε, κοιτάξτε μέσα εδώ και κοιτάξτε τώρα και αυτό εδώ. Η μπαταρία και τρία κουμπιά. Να σημειώσω ότι στο Game Boy αυτό που πωλείται στην Αμερική δεν υπάρχει τέτοια επιλογή στην οθόνη. Εδώ με τα κουμπάκια αυτά μπορείτε να έχετε πλήρη έλεγχο, contrast, brightness, saturation, μέχρι και γλώσσα στην οθόνη και κάτι άλλα περίεργα. Ένα δηλαδή πλεονέκτημα έναντι του πιο official αυτής της κατασκευής στην Αμερική ας πούμε. Την μπαταρία όπως βλέπετε εδώ, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ελαφρύτερο με μπαταρία από ότι το παλιό Game Boy με μπαταρίες και πάμε λίγο να το δούμε και πάμε τώρα παιδιά να το ανοίξουμε. Κάνει boot το mini PC του Raspberry, του Zero. Ψαρωτική εικόνα, Game Boy Zero. Loading. Λοιπόν, και εδώ είναι το μενού. Εδώ είναι το μενού του RetroPie μέσα που υπάρχει configuration για τα πάντα σχεδόν. Wi-Fi, τα πάντα. Απλά αυτό δεν έχει όπως είπαμε Wi-Fi. Back και ξεκινάμε. Atari. Και μας λέει 505 παιχνίδια περασμένα. Εντάξει. Εδώ 61 παιχνίδια. Links, παιδιά. 85 παιχνίδια. Κοιτάξτε τα όμορφα τα μενού. Game Gear. 228 παιχνίδια. Not bad. Game Boy, χιλιάδα. Όχι, εντάξει. 505 και Game Boy. Game Boy Advance. 59 games. Game Boy Color. 450 games. MAME, γενικά παιδιά, arcade, τα πιο γνωστά παιχνίδια. Πάμε λίγο εδώ γιατί αυτό θα το γουστάρετε. Και να δούμε έτσι στο πολύ πρόχειο τα κλασικά 1943. Alien vs Predator. Παρόστια. Λοιπόν, επίσης ποτέ δεν περίμενα ότι θα παίξω Cadillac και δεινόσαυρους στο Game Boy μου. Είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Πάμε λίγο πολύ στα γρήγορα. Να δούμε και από MAME πώς παίζει. Να συμπληρώσω επίσης ότι χθες κάποια παιδιά μου είπαν ότι το Sonic ας πούμε είχε ένα slowdown.
Όχι, δεν είναι slowdown από το μηχάνημα. Είναι από τα settings του emulator. Υπάρχουν άπειρες ρυθμίσεις για να φτιαχτούν οι εξομοιωτές, το πώς θα δουλέψει στο κάθε μηχάνημα. Απλά ο φίλος έχει κάνει ένα λίγο απ' όλα balance σετάρισμα για να δουλέψουν καλά τα περισσότερα. Αν κάποιος, ας πούμε, θέλει να δώσει έμφαση παραπάνω σε Mega Drive και τα λοιπά ταχύτητα, το πειράζει και αυτό κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε. Όχι, το έβγαλα κατά λάθος. Με select και start κάνουμε back, βγαίνουμε από το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή. Insert coin. Κάτσε να δούμε τώρα με ποιο βάζουμε νόμισμα. Εδώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν. Τώρα δεν ξέρω πως καλά φαίνεται. Εδώ, ας πούμε, ακούμε ένα slow down στον ήχο, αλλά είπαμε ότι αυτό έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις του MAME, ας πούμε, που εγώ τώρα στην προηγουμένη δεν έχω παίξει καθόλου MAME, οπότε δεν έχω κάτσει να φτιάξω τα settings. Άρα μην σας απασχολεί, ας πούμε, ο ήχος, γιατί θα ακούσετε σε λίγο στο Mega Drive, ας πούμε, τον ήχο από το Sonic και θα πάθετε πλάκα. Απλά εγώ τώρα σας έβαλα να σας δείξω και λίγο από MAME και τα λοιπά τι γίνεται. Η ταχύτητα είναι αρκετά καλή, αλλά ο ήχος θέλει ένα σετάρισμα μέσα στο MAME. Ελπίζω να το βλέπετε. Η οθόνη, κοιτάξτε πόσο όμορφη, πόσο καλή φαίνεται. Και πάμε λίγο back. Πάλι back. Συνεχίζουμε. Sega Master System. Να δούμε τι υπάρχει εδώ. Alex Kidd, Lost Wars, Migrant Wars, Aynobi, Alien Syndrome, Altered Beast, Batman Returns. Θέλω να τα παίξω όλα. California Games. Τι μου θυμίζετε. Τι μου θυμίζετε τώρα εδώ. Χαμός. Ghost House. Πω, αυτό το Ghost House είναι από τα λίγα παιχνίδια Master System που είχα μικρός και δεν έχω και θέλω να το πάρω. Ghost House. Όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια. Λοιπόν, Mega Drive. 725 παιχνίδια, παιδιά, στο Mega Drive. NES. 1000 παιχνίδια σχεδόν. Λοιπόν, αυτό δεν έχει περαστεί η Super Nintendo, δεν μας νοιάζει, αν θέλουμε περνιέται, απλά ο φίλος μου το έχει φτιάξει πιο πολύ με έμφαση στη Sega. Λοιπόν, πάμε παιδιά Mega Drive. Λοιπόν, εντάξει, τι να πρωτοδιαλέξεις τώρα εδώ. Τι να πρωτοδιαλέξεις εδώ, δεν έχω ιδέα. Απλά επειδή μου άρεσε αρκετά το Sonic, το 3 όπως έπαιξε χτες, λέω να βάλω αυτό πάλι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα εδώ παιχνιδάρες, Castlevania, Bloodlines, χαμός, πολλά παιχνίδια, Comic Zone, θα βάζα ένα Comic Zone τώρα, αλλά είναι λίγο αργό παιχνίδι στην αρχή, Demolition Man, Double Dragon, χαμός, Earthworm Jim. Εντάξει, τώρα έχω παίξει κάποια, αλλά τώρα δεν μπορώ να τα παίξω όλα εδώ. Εγώ μια παρουσίαση σύντομη θα σας κάνω. Οπότε πάμε μία Sonic γρήγορα. Sonic Mega Mix, 3D Blast. 1, 2, 3. Πάμε λίγο 2. Sega. Ο ήχος είναι αρκετά δυνατός. Τώρα το έχω βάλει τέρμα. Και πάμε λίγο ψευτό να παίξουμε. Είμαι σαν χταπόδι μέσα από το τρίποδο εγώ βέβαια εδώ. Κιόλας. Κλάμα. Καλά, εγώ κοιτάω βέβαια το κινητό, δεν κοιτάω την οθόνη. Λοιπόν.
Θέλει λίγο να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με το Game Boy, πώς ήταν να είχατε ένα pad Mega Drive βέβαια. Δεν είναι το ίδιο. Θέλει σαφώς λίγο practice. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο γρηγοράδα. Δεν μας βγήκε. Κάτσε καλά. Είναι αρκετά γρήγορο. Η μουσική του εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι πίσω βρε, την άλλη. Δεν μας θέλει. Δεν πειράζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Θέλει λίγο προπονησούλα σε Game Boy φάση. Γιατί είναι πιο μεγάλα κοντρόλ. Το κάνουμε και λίγο πιο κοντά τώρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα, από τον ήχο, από το emulation. Και όπως είπαμε, το emulation έχει πάρα πολλές επιλογές, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, το Game Gear μου δεν μπορεί να μου δώσει αυτό σαφώς. Πιο παλιά εικόνα, δηλαδή άμα κάτσω απ' έξω Sonic στο Game Gear, είναι δυστυχώς πλέον not doable, ξέρω εγώ. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια σύγχρονη οθόνη, καλύτερο μηχάνημα, πλακέτα, CPU, ιστορίες. Και αυτό είναι φοβερή εμπειρία για κάποιον δηλαδή που θέλει να πάρει φορητό και να παίξει αυτά τα παλιά τα ρετρό παιχνίδια. Παιδιά, είναι η καλύτερη επιλογή. Επίσης, όπως είπα και στην αρχή, ετοιμάζεται Game Gear τύπου MacWheel, το οποίο θα είναι και αυτό έτσι με Raspberry Zero, και θα είναι κάτι θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και εκείνο, επειδή έχει και το μεγαλύτερο grip το Game Gear, θα είναι πιστεύω αρκετά όμορφο στο να παίξει κάποιος έτσι για αυτό το πράγμα. Boss fight. Πάμε τον boss fight για να το κλείσουμε. Και όπως σας είπα, ετοιμάζεται και σε Game Pocket, το οποίο είναι λίγο πιο challenging γιατί είναι πολύ πιο μικρές οι διαστάσεις. Αλλά επειδή ο φίλος του αρέσει να πειραματίζεται, το έχει ήδη ξεκινήσει στα σκαριά αυτό. Αν και εγώ να σας πω την αλήθεια, περιμένω πάρα πολύ το Game Gear, το custom. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Έλα ρε, δόκτωρα. Φιλάκια. Και τα ζωάκια μας, οι φίλοι, μόλις ελευθερώθηκαν. Λοιπόν, αυτό είναι το Game Boy, το custom, παιδιά, με Select Start, όπως βλέπετε, βγαίνει έξω στο κεντρικό μενού. Επίσης, υπάρχει επιλογή που ξέχασα να πω, το Save και το Load στα Emulation. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον γενικά, σαν μηχάνημα. Εδώ πάμε να κάνουμε ένα σωστό shutdown το μηχάνημα, γιατί δεν κάνει να το κλείσουμε κατευθείαν πάνω από το κλασικό μπουτόν, γιατί είναι σαν PC, θέλει δηλαδή να κλείσει από μόνο του, οπότε κλείνει ο kernel κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το μηχανηματάκι. Για όσους ενδιαφέρονται, εγώ προσωπικά σαν Νίκος Console Hunter σας εγγυώμαι ότι είναι ένα φοβερό μηχάνημα, πολύ ελαφρύ, με πολλές δυνατότητες, με δυνατότητες επιλογής καλύτερου customization, με LED διάφανα buttons, με αναλογικό stick, με περισσότερα buttons, με Wi-Fi επάνω, με καλύτερη οθόνη, με καλύτερο Raspberry. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αναλόγως βέβαια το τι χρήματα θέλει να διαθέσει ο καθένας. Εάν σας άρεσε αυτό, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση 8Pins, που την βλέπετε και στην σελίδα μου στο Facebook.
και έχει και ίδια Facebook σελίδα, να στείλετε τα μηνύματά σας εκεί για να παραγγείλετε το δικό σας και να συνεννοηθείτε με τον άνθρωπο. Όπως είπαμε, η τιμή του είναι για αυτό το πιο απλό και λειτουργικό εύκολο setup στα 150 ευρώ με 6 μήνες εγγύηση, με τη microSD κάρτα δώρο του 30DR και περασμένα μέσα περίπου 3.500-4.000 παιχνίδια όπως είδατε. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση, περιμένω τα like σας, τα σχολιάκια σας και αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε το subscribe για να βοηθήσετε το κανάλι μου και να συνεχίσω να βγάζω βιντεάκια έτσι περίεργα που δεν πολυβλέπετε στο ελληνικό YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, Νίκος Console Hunter και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια φίλοι μου!